Χάθηκε η ευκαιρία για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, μένοντας για μία ακόμη φορά πίσω στην ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό. Ο λόγος για τα μικρά καταλήματα, τα οποία πόνταραν σε προγράμματα ενίσχυσης και εξυγχρονισμού, όμως παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως σημειώνουν, τελικά δεν συμπεριλαμβάνονται στο νέο αναπτυξιακό νόμο. Οι υποσχέσεις ήταν ότι θα υπάρξουν στήριξη εξυγχρονισμού των καταλήμματων, δηλαδή ανακαινήσεων, για να ανακαινήσουμε, να επανεκκινήσουμε τις επιχειρήσεις μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, διότι ένας άνθρωπος που έχει τώρα 2 χρόνια να δουλέψει λόγω των συνεπειών της πανδημίας, δεν μπορεί, έχει μείνει πίσω στον ανταγωνισμό, οι άλλες χώρες προχωράνε, το αποτέλεσμα θα είναι οδυνηρό. Προφανώς και θα ήταν πάρα πολύ καλό για τον κλάδο να ενταχθούμε στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο χώρο, σύμφωνα με τους συμβούλους επιχειρήσεων της Ένωσης, έχουμε μία κατεύθυνση προσωπικά σαν Ένωση Φιλοξένεια προς τα ΕΣΠΑ. Αυτό που θα θέλουμε να πετύχουμε και αυτό που ζητάμε από το κράτος αυτή τη στιγμή είναι να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος και να επιτευχθεί η ένταξη των καταλήμματων για να μπορέσουμε επιτέλους να αναβαθμιστούμε τεχνολογικά, ψηφιακά, ενεργειακά, να κάνουμε ανακαινήσεις και να έχουμε ένα άλλο επίπεδο στο τουριστικό προϊόν. Δυστυχώς το Υπουργείο, ως φαίνεται, αναγνωρίζει μόνο τα κύρια ξενοδοχειακά καταλήμματα από 3 αστέρια και πάνω ως τουριστικές επιχειρήσεις που χρήζουν κρατικής ενίσχυσης, τονίζει η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλήμματων Ανατολικής Κρήτης, η οποία καλεί τον Υπουργό να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Και παρά τις επισκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και προσωπικές δεσμεύσεις του Υπουργού ότι σε αυτό το πρόγραμμα εμείς θα ήμασταν μέσα με ειδικό πρόγραμμα και χωρίς πολλές προϋποθέσεις και όρους, ούτως ώστε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογενειακές επιχειρήσεις. Όμως πάλι βρισκόμαστε εκτός. Νομίζω ότι σε οποιοδήποτε κλάδο δεν είναι σωστό και δεν είναι έντιμο να μην ανακαινίζονται τα υπάρχοντα ή να μην χρηματοδοτούνται οι υπάρχοντες επιχειρήσεις, αλλά να δημιουργούνται νέες. Κανένας κλάδος νομίζω δεν θα αποδέχεται αυτό. Ως σανίδα σωτηρίας περίμεναν τον νέο αναπτυξιακό νόμο επιχειρηματίες τουριστικών καταλήμματων, οι οποίοι κάνουν λόγο για αδικία. Έχουμε ενημερώσει όλους τους τοπικούς βουλευτές της Ανατολικής Κρήτης. Ίσως κάτι να καταφέρουμε, έστω στην ίστατη ώρα, να γίνει κάτι, να αλλάξει, να μπει μια προσθήκη, ένα άρθρο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που να συμπεριλαμβάνει και το δικό μας το φορέα.